Ωραία μπλούζα. Τι κάνετε? Καλά, μια χαρά εσύ? Καλά κι εγώ. Πώς τα βλέπεις, καλά? Τέλεια, εξαίσια. Ζακ, θα μπω κατευθείαν στο ζουμί. Είμαι έτοιμος. Αν είσαι αυτός που πρέπει να αποχωρήσεις, νιώθεις ότι έχεις προλάβει να δείξεις ποιος είσαι? Σίγουρα κάθε μέρα έχω κι άλλες ευκαιρίες να πω παραπάνω. Το ότι μείναμε λιγότεροι είναι και αυτό ευκαιρία για μένα για να μπορώ να μιλάω παραπάνω. Γιατί όταν υπάρχει πολλοί κόσμος γίνεται ένας χαμός. Και το έχουμε δει. Και όταν υπάρχει λίγος κόσμος πάλι είναι χαμός. Βέβαια τώρα έχω παραπάνω ευκαιρίες για να δείξω τι είμαι εγώ. Γενικά όμως, επειδή η στάση μου είναι πολύ χαμηλών τόνων και είμαι πολύ σιωπηλός, προτιμώ να παρατηρώ. Και όταν παρατηρώ, νιώθω ότι έχω μια εικόνα εξωτερική εντός εισαγωγικών του τι γίνεται. Προφανώς έχω πέσει έξω. Δηλαδή, αυτά τα οποία αντιλαμβάνομαι είναι μάλλον λάθος. Απλά θέλω να μπορώ. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο παραπάνω. Εννοείται ότι θέλω να μείνω και να μπορώ να εκφράζω την άποψή μου και μέσα από αυτή να βγει κάτι ωραίο, κάτι θετικό, όσο μπορώ κι εγώ. Αλλά χρειάζομαι πατήματα και από άλλους συγκατοίκους. Εάν ο νικητής από το Big Brother έπρεπε να είναι αυτός που έχει ολύμπια ψυχραιμία, είχες βγει με τα τσαρούχια σου. Ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν, αν μείνεις, δεν θα πρέπει να είσαι λίγο πιο ορατός δια γυμνού οφθαλμού? Θα πρέπει. Δεν θα πρέπει να ξέρουμε την άποψή σου? Θέλω αυτό που λέω, δεν θέλω να προσβάλλει αυτό που έχω απέναντί μου. Και κάποιες φορές η αλήθεια πονάει. Και όταν βλέπω ότι μαθαίνω κάποια πράγματα, ακούω για κάποιον άλλον πίσω από εδώ, άμα εγώ πάω και το μεταφέρω αυτό, στην ουσία τι κάνω, εντείνω το πρόβλημα. Ενώ θα μπορούσα, για παράδειγμα, να πάω σε αυτό που το είπε και να του πω γιατί και πώς και τι έγινε. Και το αναλύσω μετά, να του πιάσω και του δύο, να του πω ελάτε. Όπως είχα κάνει και τον Δημήτρη με τη Σοφία, είχα ένα πρόβλημα, του έπεσε και του δύο. Τη είπα ελάτε να το λύσουμε. Μπει τα παιδιά, με ενδιέφεραν και εμά τα παιδιά, ότι κάναμε πολύ παρέα. Έχει νεύρα, εσύ, έχει νεύρα. Εντάξει, έχει νεύρα. Δεν είναι ζήτημα. Μα δεν υπάρχει λόγο να ζηλεύει. Αυτό σου λέει. Αφού μετάξει, γιατί να ζηλεύει. Πιάσε το βράδυ και συζητήστε τώρα. Αν τα είναι. Εσύ ξέρεις τι, την πειράζει, εφόσον την πειράζει, θα τελειώσει. Απλά πριν λάβεις μια απόφαση στα μπαμ, επειδή μια εβδομάδα τώρα μου είπες ότι το βλέπεις, θα σου λέω, πάρε μια ανάσα, κάνε ένα βήμα πίσω. Αυτό κάνω, έχω πάρει ένα βήμα πίσω και κοιτάζω. Αυτό. Εγώ μέχρι τον Τζακωμό σου με την Άννα Μαρία δεν ήξερα τι πρεσβεύεις. Πίστεψα, είμαι ειλικρινά. Ερώτηση, υπάρχουν συμπαίκτες σου που έχουν τοξική συμπεριφορά? Υπάρχει μια τοξική συμπεριφορά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι. Δεν ξέρω άμα είναι επίτηδες ή άμα βγαίνει έτσι. Δηλαδή, μπορεί να είναι ή μια στρατηγική ή μπορεί να είναι λόγω μιας μεγάλης πίεσης που νιώθουν εδώ πέρα μέσα και να βγαίνει αρνητικά. Γιατί δεν πιστεύω ότι όλοι όσοι έχουν μπει εδώ πέρα μέσα έχουν σκοπό να τα διαλύσουν όλα. Υπάρχουν τοξικές συμπεριφορές. Υπάρχουν. Αλλά θέλω κι εγώ όσο μπορώ να τις κοντρολάρω. Δηλαδή, το να σταματάς μία περίπτωση που ξεφεύγει, ακόμα και να μην πω τίποτα, αυτό την κόβει. Και από στρατηγική εδώ τώρα υπάρχουν αρκετές στρατηγικές, γιατί βλέπω αλλαγή χαρακτήρα από μήνα σε μήνα και εβδομάδα σε εβδομάδα. Και από μέρα σε μέρα, έτσι. Και συνήθως αυτές οι αλλαγές γίνονται Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη, Παρασκευή πρωί. Λίγο πριν το live. Περίεργο. Ή μήπως όχι. Το live δηλαδή είναι ο ομφαλός του Big Brother, έτσι. Ναι. Όσο πλησιάζουμε στο live, αρχίζει να γίνεται, σπάνε τα αυγά, γίνεται ένα εκατοσούρα, γίνεται μελέτα και κάτι δημιουργείται. Συνήθως αυτοί οι χαρακτήρες βγαίνουν από τους προτινόμενους. Δεν βγαίνουν τόσο πολύ από το υπόλοιπο σπίτι. Όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Μετανιώνεις που μπήκες μέσα? Ποτέ. Δεν μετανιώνω, γιατί και αυτό είναι μια τεράστια εμπειρία που δεν μπορώ να αλλάξω. Κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ τυχερός που το ζω. Δηλαδή, αυτά που νιώθεις είναι αυτό που μαθαίνεις εδώ πέρα μέσα. Μπορώ να το μάθω έξω. Το πίστευες ότι θα είναι έτσι? Το πίστευα θα είναι λίγο χειρότερο. Από άψη νεύρων. Αλλά χαίρομαι που δεν είναι έτσι. Να μην ξεφεύγει. Για τα χρήματα ήταν το μεγάλο κίνητρο. Η δημοσιότητα ήταν το μεγάλο κίνητρο. Κάτι άλλο που δεν ξέρουμε ήταν το μεγάλο κίνητρο. Ήταν το να μάθω έναν κόσμο τον οποίο δεν γνωρίζω. Οπότε αυτή είναι μια εμπειρία που έξω δεν μπορώ να τη ζήσω. Είναι κάτι το οποίο εδώ πέρα μέσα μόνο εδώ μπορώ να πάρω. Και να πιεστώ λίγο παραπάνω, γιατί μέσα τη πίεση βγαίνουν και αληθινές αντιδράσεις. Οπότε, άμα πιεστώ εγώ, τι άλλο μπορώ να βγάλω?
τι άλλο. Δηλαδή, έχω περάσει τόσο πολλά, τόσες εμπειρίες έχω. Αυτό δεν το έχω κάνει. Αυτό είναι ένας κόσμος τον οποίο δεν γνωρίζω. Θα σου λέω ονόματα από συμπαίκτες σου, να τους πω έτσι, γιατί παιχνίδι είναι. Και θέλω να μου κάνεις μία κριτική με την έννοια πια. Δεν θα το έκανα αν ήταν όλοι εδώ. Λοιπόν, Δήμητρης Πυργίδης. Καλλιτέχνης, άλλη φάση, τρέλα, μόνο τρέλα και όπως το λέει και αυτός, χάος. Καλόψυχος. Ένας άνθρωπος που του αρέσει ο χαβαλές και είναι πάρα πολύ παίχτης ψυχολογίας. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε ανεβασμένοι. Και όταν βλέπει κάποιον ο οποίος είναι κάτω, θέλει να τον ανεβάσει. Βέβαια, έχω δει κάποια πράγματα που με έχει ενοχλήσει όταν αγωνιστικά, όταν βγαίναμε έξω και αγωνιζόμασταν. Ότι γιατί εμένα, γιατί εμένα, γιατί εμένα. Επειδή εγώ πήγαινα να πιάσω αυτό, να τον βγάλω έξω από ένα παιχνίδι βέτου. Γιατί εμένα, λέω, τι γιατί εσένα, αφού έτσι το παιχνίδι, εσένα θέλω να βγάλω. Το οποίο μου δείχνει ότι όσον αφορά το παιχνίδια τέτοια, ότι πολιτικά ότι θα παίξω και με σένα, θα παίξω και με σένα και θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο στη μέση. Δεν θέλω να σε προσβάλλω για να μπορώ να το έχω καλά και με σένα και με σένα. Μου δίνει και αυτό. Χρήστος Βαλουξές. Καλό παιδί. Αθώος θα έλεγα. Από την άποψη ότι το έχω ξαναπεί ότι επηρεάζεται αρκετά εύκολα, αλλά το ωραίο είναι ότι προσπαθεί να επηρεάζεται θετικά. Δηλαδή, θα μπορούσε να επηρεάζεται πάρα πολύ αρνητικά από κάποια άτομα και να χώνει και να λέει και να λέει και να λέει όπως έχω ακούσει. Άλλα άτομα να λένε. Αλλά παίρνει το καλό από άλλους συγκατοίκους. Μήπως έχει γίνει καλύτερος χωρίς τον αδερφό του. Μήπως αποδίδει καλύτερα μέσα στο σπίτι. Έχει γίνει πιο εκφραστικός σίγουρα. Έχει βρει τώρα κάποια άτομα τα οποία μπορεί να στηρίζεται. Σίγουρα ο ένας αδερφός επηρεάζεται από τον άλλον. Γιατί δίδυμη είναι, μου είπε ότι δεν έχουν περάσει στιγμή χώρια πέρα από τρεις μέρες. Οπότε τώρα, ενώ μπορώ να καταλάβω ότι όντως έχουν διαφορετικοί χαρακτήρες, έχουν διαφορετική προσωπικότητα, οπότε εκφράζεται παραπάνω, γιατί πριν το συζητούσαν, πιστεύω, πριν πάρουν μια απόφαση. Δηλαδή είναι λίγο πιο ελεύθερος. Γρηγόρης. Γρηγόρης, ένα άνθρωπο που τον έχω κοντά, μου αρέσει ότι δεν επηρεάζεται από μένα. Είναι διαολάκι, είναι πίσω από εδώ, είναι πίσω από εκεί, είναι αυτό, μπερδεύει, κάνει, δείχνει. Το έχω πει και εγώ. Βέβαια, έχει πολύ λέγειν, μιλάει με μπρουμπρουμπρουμπρου και από εκεί, από εδώ και από εκεί μπορεί να παρουσιάσει κάποιες καταστάσεις λίγο πιο ανώδυνα από ό,τι ήταν ή λίγο πιο επώδυνα από ό,τι είναι. Ή λίγο πιο μπερδεμένα από ό,τι είναι. Λίγο πιο μπερδεμένα, ναι. Αλλά εμένα μου αρέσει γιατί είναι εκφραστικός. Μ' αρέσει γιατί μπορώ να το πω 2-3 πράγματα και νιώθω ότι τα λέω και πιάνουν τόπο εν μέρη. Ότι εδώ πέρα μέσα από όλα τα άτομα που είναι μέσα στο σπίτι, μπορώ να τον πιστευτώ κι εγώ κάποια πράγματα για τον εαυτό μου. Μου έχει βγάλει αυτό το καλό. Αραμόνα. Αραμόνα. Μια δυναμική κοπέλα. Έχει την άποψή της, τη στηρίζει. Βλέπω ότι υπάρχουν στιγμές που λίγο μπορεί να ζηλεύει λίγο κάποιες κοπέλες. Θέλει να είναι η κοπέλα του σπιτιού και θέλει να, όπως λέει αυτή, να βγάζει την αλήθεια από όπως τη βλέπει αυτή. Σοφία. Δυνατός χαρακτήρας, ο οποίος δυνατός εδώ πέρα μέσα πιστεύω, από άποψη χαρακτήρα και από άποψη το τι σκέφτομαι εγώ ισχύει και τίποτα άλλο. Τα ξέρω όλα, υποτίθεται, και ό,τι λέω είναι αυτό και όπως μου πει οτιδήποτε άλλο θα θαυτεί. Οι εικόνες που έχουμε δεν είναι ολόκληρες, οπότε πρόσεχε το τι λες, τι νομίζω ότι λες, μπορεί να μην ισχύει. Οπότε πρόσεχε τα λόγια που θα πεις και ποιον θα κατηγορήσεις γιατί. Το λέω αυτό στη Σοφία, ότι πρέπει λίγο να υπάρχει μια ρέγουλα στο τι υπόνεται και πώς υπόνεται. Ο τρόπος είναι πολύ σημαντικός στο πώς θα πεις κάτι και πολλές φορές χάνει το δίκιο της λόγω του τρόπου. Και Χαλιάς. Χαλιάς. Άλλος κριτικός από εκεί πέρα, οξύθυμος άνθρωπος, τον οποίο το συμπαθώ από την αλήθεια. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, επειδή και αυτό είναι λίγο πιο απότομος, λίγο πιο έλαρε χαρακτηρισμοί, το οποίο δεν κάνω τόσο πολύ, αλλά νιώθω ότι κάποιος με καταλαβαίνει. Νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχω ακόμα μάθει με τι ασχολείται, δεν μπορώ να καταλάβω. Μέσα στο σπίτι με τι ασχολείται. Με τη Σοφία.
Ναι, εκεί η Σοφία Μόλους. Στο πλαίσιο επαγγέλματος πλέον, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι πλέον, ναι, εκεί έχει καταλήξει. Αλλά ναι, και αυτός ο ξύθυμος. Μ' αρέσει που δεν το δέχεται όταν του λέμε κάτι. Και εμείς το λέμε για το δέχεται. Όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Ναι. Και το βράδυ, Ελλάδο. Ναι. Αλλά. Ναι, ο ξύθυμος έχει τη γνώμη του. Πλέον θέλει να σταματήσει να ξεφύγει από όλη αυτή την πίεση. Επειδή βλέπω ότι και αυτός επηρεάζεται τη Σοφία, σίγουρα. Ότι το κεφάλι του γίνει καζάνι, προσπαθεί να βρει την ηρεμία του και δεν μπορεί. Γιατί έχει μια Σοφία να σου μουρμουρίζει αυτός έκανε αυτό, αυτός έκανε αυτό, έκανε το άλλο. Και αυτός θέλει να την υποστηρίξει, επειδή βλέπω ότι νοιάζεται. Αλλά έχει βρεθεί σε μια διέξοδο. Πιστεύεις ότι ξημερώματα Σαββάτου, βράδυ Παρασκευής, θα μείνεις? Πιστεύω, να είμαι ειλικρινής, ότι δεν θα μείνω. Αν και δεν το θέλω, αλήθεια, θέλω να μείνω, πιστεύω ότι θα αποχωρήσω. Λόγω του ότι αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι για πιο εκρηκτικούς χαρακτήρες. Και ότι εγώ από αυτό έχω επισκιαστεί από αυτό. Δηλαδή αυτό που παρουσιάσω εγώ, ενώ είναι διαφορετικό από ότι των ονών, δεν είναι τόσο, δεν τραβάει τόσο. Να το πω έτσι. Άρα λοιπόν, αν θα φύγεις, στενοχωριέσαι, αλλά θα το αντιμετωπίσεις. Ναι. Αν θα μείνεις, δεν θα τα βάψεις μαύρα. Γιατί... Αν θα μείνεις, πώς θα τα βάψεις? Θα τα βάψω άσπρα. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Και εγώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Χάρηκα.